Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Deal. Είμαστε πανέτοιμοι να πούμε την καλησπέρα μας καταρχήν στον Χάρη Αναγνωστόπουλο, τον δικηγόρο μας. Είμαστε έτοιμοι, Χάρη. Πανέτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας και στην καινούργια παίκτρια. Είναι η Μαργαρίτα, γεια σου Μαργαρίτα, από τον ομό Βιωτίας. Σε λίγο θα γνωριστούμε καλύτερα. Πάμε κατευθείαν στο σκαμπό, στη θέση που δίνουμε την εντολή ενεργοποίησης του χάρτη. Νομός Λέσβου, η Μαριάννα. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι θα πιείς καταρχήν? Θα πιω έναν καφέ. Ένα καφεδάκι παρακαλώ για τη Μαριάννα. Και περιμένουμε να μας φέρει και την κάρτα σου ο Γιώργος. Παίρνει και το μικρόφωνο ο Γιώργος. Έρχεται και ο καφές από τον Γιώργο. Μαριάννα Βυρβιλιού. Ναι. Είσαι από τη Μυτιλίνη, Γιάννη Μαθρέμα, νικαιώτησα όμως. Ναι, είναι η μαμά από τη Μυτιλίνη. Βέβαια, από τύχη γεννήθηκε εκεί η μαμά. Ήταν από Σμύρνη, είχαν έρθει η δική της Μυτιλίνη. Είχαν φύγει όμως οι γονείς της, είχαν έρθει νίκαια. Και πήγε η γιαγιά με τον παππού τότε για έναν γάμο. Η γιαγιά νόμιζε ότι ήταν 8 μήνων έγκυος, ήταν 9 όμως. Και το βράδυ του γάμου, ναι, η γιαγιά γέννησε. Α, μάλιστα, φοβερό. Οπότε η μαμά και έτσι γεννήθηκε Μυτιλίνη. Μυτιλίνη. Έχεις πάει όμως? Ναι, έχω πάει πολλές φορές. Γιατί υπάρχει και σπίτι εκεί, ήταν εκεί ο αδερφός της Μυτιλίνης. Μέσα στη Μυτιλίνη, στο κέντρο, στην Απάνω Σκάλα. Τέλεια, έχεις δύο αδερφάκια, δίδυμα, ναι, αγόρι-κορίτσι. Αγόρι-κορίτσι. Και έχεις και μία κόρη. Έχω και μία κόρη. Τη Στέλλα. Τη Στέλλα. Ή Παστέλη. Ή Παστέλη. Ή Παστέλη, άκου Παστέλη. Παστέλη, πολύ ωραία. Παστέλη με δύο λου. Ποια, της αρέσει το παστέλι, σαν όνομα? Μ' αρέσει, είναι γλυκό στο παιδί. Όχι, σε αυτήν δεν αρέσει. Εκείνη το έχει συνηθίσει πλέον, ναι, γιατί τη φωνάζουν συνέχεια έτσι. Τη φωνάζουν και στο σχολείο τώρα πια, τη μάθανε τα πιτσιρίκια και τη φωνάζουν έτσι. Πόσο είναι? Είναι 3,5 χρονών τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Μαριάννα από τη Μυτιλίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτος γύρος. 5 κουτιά από 1 λεπτό μέχρι 60.000 ευρώ είναι τα ποσά μας, τα γνωστά εκεί είναι. Λοιπόν, να ανοίξουμε τον αριθμό νούμερο 3, νόμος Ηλίας, το Γιώργο. Ο Γιώργος λοιπόν. Ο Γιώργος, ωραία Μαριάννα μπλούσα μου, σήμερα Γιώργο. Καλή επιτυχία. Δεν σ' άκουσα, Χρήστο. Ωραία μπλούσα λέω. Ευχαριστώ, Χρήστο. Ναι. Ελπίζω να μην έχεις τόσο πολλά λεφτά το κουτί όσο κρατάει η κοπέλα. Πόσα λεφτά έχει η κοπέλα, για να δω. Μπα δεν είναι, Χρήστο, δημόδα. Ορίστε. Σου λέω πράγματα, βέβαια. Δολάρια είναι αυτά. Ναι. Δολάρια, ε. Δεν είναι πολλά. Πολλά. Μια χαρά είναι. Δύο-τρεις μέρες. Δεκαδόλαρα είναι, δεκαδόλαρα, ναι. Δύο-τρεις μέρες υπόθεσης, τίποτα. Ένα, δύο, τρία, φύγαμε! Εδώ είναι τα πολλά λεφτά, δυστυχώς. Τα πολλά ήταν μέσα στο κουτί του Γιώργου. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Το νούμερο ένα. Τη Διονυσία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Η Διονυσία λοιπόν από Λόγκο, από το Λόγκο Αιγίου. Ναι. Ανοίγει το κουτί και 4.000. Βγάλαμε ένα μηδενικό τουλάχιστον. Από τις 40 στις 4. Κάτι είναι κι αυτό. Τρίτο κουτί, Μαριάννα. Τρίτο κουτί. Σχολείο που πήγαινες? Σχολείο πήγαινα στη Νίκαια, μέχρι και την πρώτη λυκείου και μετά πήγα Πειραιά, στο πολυκλαδικό του Πειραιά. Και πήγα εκεί, ήμουνα κάτω Πειραιά σχολείο. Μια χαρά. Καλωμένος, μου συνέχισε. Πάμε στο επόμενο κουτί. Προσπαθώ λίγο. Ναι. Καλά κάνεις εσύ, ναι. Αλλά ωραία, όλα καλά. Μπας και σκεφτούμε και πούμε, λοιπόν, θέλουμε τον ομό Χίου, το νούμερο 19.
Καλή επιτυχία. Ο Ντίνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ντίνος, λοιπόν, ανοίγει το κουτί και 2.000 ευρώ. Πάλι κίτρινο. Γιατί δεν θέλουμε κίτρινα, θέλουμε κόκκινα. Νηπιαγωγείο, όπου πήγαινες. Πάμε, άμα να ξαναγωδείς, πες τα όλα. Αχ, στη Νίκαια. Νίκαια, αλλά πήρε, έβγαινες και στη Τσιρίκη. Το τέλειο. Όχι. Σε ποιο πεδότοπο πήγαινες? Δεν είχε τότε, είχαμε γειτονιές τότε. Τότε είχαμε γειτονιές. Είσαι της Αλάνας, κορίτσι. Σημάδια στα γόνατα και τέτοια. Είσαι και του Αλωνιού και του Σαλωνιού. Αμέ, γιατί όχι. Και των δύο. Βέβαια. Okay. Χρειάζεται, νομίζω, να είσαι και τα δύο. Μάλιστα. Όπου πρέπει. Πάμε παρακάτω. Τέταρτο κουτί. Πού είναι το κόκκινο, πού είναι το κόκκινο. Λοιπόν. Το 4, νομός Κυκλάδων. Στον πρόεδρο. Ναι, ο πρόεδρος. Καλή τύχη να έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι σου είπε, συγγνώμη, δεν μπορώ αυτό να το αφήσω. Κάτι σου είπε η Κωνσταντίνα. Ακούω. Λέει ότι ελπίζει ότι έχω κόκκινο. Λέει, πιστεύει ότι έχω κόκκινο. Α, πιστεύει ότι έχει κόκκινο. Το πρώτο τώρα. Στατιστικά δεν είναι τόσο δύσκολη η μαντευσιά. Ωραία το μαλλί σήμερα, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγα στη φίλη μου τη Ζέτα πριν έρθω. Φυσικά, φυσικά. Τι λέει η Ζέτα? Εντάξει. Καλοποιημένη πρέπει να είναι, γιατί όπως να φύγει με μικρότερο ποσό, φυσικά, έφυγε φυσικά. Με 1500 και πιστεύεις τώρα ότι έχει εδώ πέρα κόκκινο ο Χρυσόστομος. Το ελπίζω, να πάει καλά. Πάντως διαπίστωσε ότι υπάρχει μεταξύ σας μια καλύτερη έτσι, καλοκαίρι έχουμε, ναι, λίγο πιο ανάγκη. Βέβαια, στα μέσα Ιούνιου είμαστε, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό θα ζητήσουμε από τον Μπάρι να βάλει και το summer time αμέσως μετά, κατ' εξαίρεση, αμέσως μετά το κόκκινο που θα βγάλει ο Χρυσόστομος, να ετοιμαστεί ο Μπάρις. Πάμε! Ναι! 50 ευρώ! Εσύ, Μαριάννα, πού κολυμπάς? Τώρα τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουμε πολύ συχνά Αλεξανδρούπολη, γιατί είναι ο άντρας μου από εκεί. Και πάντα Σαμοθράκη. Όχι, έχει και στην Αλεξανδρούπολη πολλές παραλίες. Είναι η Μάκρη, τα Δίκελα, από εκεί όλα. Και είναι πάρα πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραίες θάλασσες. Παρόλο που όσοι το ακούνε λένε καλά, έχει θάλασσα. Κι όμως, πολύ ωραία. Μάλιστα, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πέμπτο μας κουτί. Το πέμπτο μας κουτί. Το 2. Νομός Αττικής. Πάμε στο 2, στο Γιάννη. Στο Γιάννη. Γιάννη, έλα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης, πόσα χρόνια είσαι στο Περού? 5,5 χρόνια. 5,5 χρόνια. Εκεί είχες πάρει μέρος σε καμιά τηλεοπτική εκπομπή? Αμέ. Αλήθεια? Ναι, ναι. Α, έτσι το είπα. Έχεις πάρει μέρος στην τηλεοπτική εκπομπή? Όχι, περίμενε. Σε ένα πρόγραμμα για κοκτέιλ που ήταν. Α, και ναι. Ως μπάρμαν, λοιπόν. Ναι, ναι. Για τη δουλειά σου. Τι εκπομπή ήταν αυτή? Ήταν. Ήταν show, ήταν μεσημεριανή. Οι κουτσομπολίστικες, οι μεσημεριανές. Α, μεσημεριανές. Έχει και εκεί αντίστοιχες εκπομπές, έτσι. Και παραπάνω. Μοιάζει η τηλεόραση του Περού με την ελληνική τηλεόραση? Παίζει πολύ κουτσομπολιό. Δηλαδή, ναι, βλέπεις ότι το 60% είναι. Τι δίνει για τους γνωστούς, τι, ναι, κάνουν. Ναι, τι κάνουν, ναι, και υπάρχει δηλαδή δυνατό star system. Υπάρχει, ναι, showbiz στο Περού που πάρα πολύ είναι δυνατό. Ικανή να βγάλει τόσες εκπομπές. Εμάς μας έχει φάει ποιότητα εδώ, Γιαννάκη. Έτσι είναι. Deal και τέτοιες εκπομπές. Άλλο επίπεδο. Λοιπόν, 1, 2, 3, ναι! 150 ευρώ. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. €800. Να παίξουμε άλλο λίγο. Συνεχίζει λοιπόν η Μαριάννα, πηγαίνει στον επόμενο γύρο και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Νηπιαγωγός, είναι παντρεμένη. Είμαι παντρεμένη. Μαζί με τον Δήμο. Έχει στην Στέλλα 3,5 ετών. Έχετε δηλαδή. Και ήρθες εδώ για να κερδίσεις ένα ποσό
ώστε να κάνετε ένα ταξίδι όλοι μαζί στην Disneyland. Ναι. Αφού πρώτα πάτε στην αυτοκίνητο όμως. Αφού πρώτα ναι. Ναι, ναι. Ελπίζω να μην είναι το ποσό τέτοιο ώστε να κάνω σέρβις στο παλιό αυτοκίνητο. Α, έχουμε ήδη ένα αυτοκίνητο. Έχουμε. Το οποίο είναι σταματημένο τώρα γιατί... Όχι, όχι, όχι. Είναι... Δεν κάνει σέρβις όμως. Είναι η Εύα. Η οποία, γιατί είναι, το αυτοκίνητο είναι γυναικείο, ναι. Είναι και το δυσάρθμος και... Εύα, είναι μάρκα Εύα. Τι είναι? Είναι ο αριθμός, είναι εψιλον, ύψιλον, αλφα και είναι Εύα. Μάλιστα, κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεύτερος γύρος. Να πάμε στο νούμερο 15. Νομός Εύβοιας. Μαρία. Ναι, η Μαρία. Μαρία, ξεσφράγισε. Άνοιξε το κουτί σου, Μαρία. 100 ευρώ. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Λοιπόν, να πάμε στο νούμερο 10, στη μάχη νομοσέβρου. Καλή επιτυχία, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα τα ανοίξω κιόλας, θα παίξεις. Μάχη άνοιξε. 1500 ευρώ η μάχη. Τρίτο κουτί, Μαριάννα. Να πάμε στο νούμερο 5, στη Ματίνα, νομός Αρκαδίας. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ματίνα... Είναι και η μαμά σου εδώ, Ματίνα, Γνωρίστηκαμε έξω. Μου το είπε. Ματινάκι, άνοιξε σε παρακαλώ το κουτί σου. 10 ευρώ. Ωραίος γύρος ήταν αυτός, πολύ καλός γύρος. Άρα η προσφορά περιμένουμε να ανέβει. Παρακαλώ. Θα το μεταφέρω. Από 800 ευρώ πριν, 1600 τώρα. Διπλάσια. Πολύ καλά. Αλλά νομίζω ότι να παίξουμε άλλο λίγο. Συνεχίζει λοιπόν η Μαριάννα. Πήγαινε στο τρίτο γύρο με 60.000, 20, 10, 7,5. Μόνο τις 40 έχεις χάσει. Συνεχίζουμε λοιπόν με αισιοδοξία. Λίγη προσοχή όμως τώρα. Λοιπόν, να ανοίξουμε το νομό Αττικής, τον Κώστα, και ελπίζουμε να έχει κόκκινο μέσα. Θα στενοχωρούσα εγώ τη γειτόνισά μου, μα είναι δυνατόν. Γειτόνισα γιατί? Άμα καταφέρω να τα ανοίξω το νομό. Ανακαλύψαμε ότι έχουμε λίγα στενά διαφορά. Και είχατε γνωριστεί, όχι? Όχι, δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε εδώ μέσα. Σε κάποια φάση είπε νίκαια. Δεν κυκλοφορείς και... εσύ ή ο Κώστας στην περιοχή? Μπορεί να κυκλοφορούμε και δύο άλλες ώρες. Καλά, είσαστε τρεις δρόμους τόσα χρόνια και δεν έχετε βρεθεί. Περίεργο, κάτσε αυτό το ψάξω λίγο. Δεν είναι μαντούδι. Ορίστε. Με το συμπάθειο, αλλά δεν είναι μαντούδι. Νίκαια είναι. Έτσι. Ναι, αλλά είστε τρεις δρόμους. Ναι, αλλά. Ο πολυκατοικής έχει εκεί. Εγώ την πολυκατοικία μου δεν ξέρω. Καλά, εντάξει, με διαχειριστή την ξέρω. Αλλά του απέναντι δεν. Δεν γίνεται. Δεν βάζει πετρέλαιο. Δεν πηγαίνει να πάρει τα χρήματα για τα κοινόχρηστα. Έρχονται. Έρχονται. Σιγά μην έρχονται. Εντάξει, έρχονται. Δεν έχουμε πρόβλημα. Φαντάσου αυτό που ανακάλυψε το ματάκι στην πόρτα. Πόσα κοινόχρηστα χρωστούσε, έτσι. Για να φτιάξει το ματάκι. Οπότε πήγαινε άλλο, του χτυπούσε την πόρτα, δεν ξέρω, τάκ. Έτσι ακριβώς. Εσύ είσαι καλοπληρωτής. Αφού είμαι εγώ διαχειριστής, μου τα δίνω αμέσως. Γιατί γειτόνισσα, γιατί καλή γειτόνισσα, διάλεξες τον Κώστα, για να δούμε, πάμε, 1, 2, 3, φύγαμε. Ναι, 750 ευρώ. Συνεχίζει η επέλαση της Μαριάννας. Συνεχίζεται. Λοιπόν, να πάμε στο νούμερο 12, νομός Αργολίδας.
Καλή επιτυχία. Για Δαμαντία. Ερήμωσε η γωνία. Για Δαμαντία ανοίγει το κουτί. Και 1000 ευρώ. Πολύ καλό και αυτό το ποσό. Μια χαρά είμαστε. Άλλο ένα κουτί. Σε κοιτάω, σε κοιτάω τόση ώρα. Εσένα, Κωνσταντίνα. Θα το ανοίξουμε. 20, νομός θεότητας. Στην Κωνσταντίνα. Καλή επιτυχία. Για πάμε στην Κωνσταντίνα πάλι. Είναι αλήθεια αυτό που γράφει μπλούζα. Ποιο? Ναι. Μόνο. Σαν πρόεδρος λέω όχι. Ο πρόεδρος λέει όχι. Αλήθεια. Γιατί αυτό κάτι δείχνει, έτσι δεν είναι τυχαία. Είναι μήνυμα. Είναι η απάντηση σήμερα κάπου εδώ μέσα. Χρυσόστομε. Θέλω να επανέλθεις στο επόμενο επεισόδιο με δικιά σου μπλούζα, σε παρακαλώ. Θα το δει. Έλα Κωνσταντίνα. Ανοίγω. Τώρα! Δυστυχώς τα κουτιά λένε αλήθεια. Είναι σκληρή η αλήθεια μερικές φορές των κουτιών. Πολύ σκληρή η αλήθεια αυτή. Οι 60.000 είναι παρελθόν. Και απογοητεύεται η Μαριάννα. Απογοητεύεται βέβαια, βλέπει μια καλή παρέα εκεί πέρα από 5 μέχρι 20.000. Και αυτό την κάνει να παίρνει δύναμη, να συνεχίζει τη δύσκολη πορεία, αφού ακούσει βεβαίως πρώτα τον τραπεζίτη που πανηγυρίζει τώρα, πανηγυρίζει σίγουρα, έτσι δεν είναι κύριε τραπεζίτη? Συγκρατημένη αισιοδοξία λέτε, μάλιστα. Από 1600 που πάμε, πέφτουμε. 900 ευρώ. Τρία κουτιά είναι μετά. Ακολουθούν τρία κουτιά βεβαίως, τρία κουτιά. Είναι ο τέταρτος γύρος τώρα. Και ακολουθεί ο τελευταίος πέμπτος γύρος με τρία κουτιά. Ο πιο δύσκολος λένε. Είναι ο πιο δύσκολος όσοι νομίζω. Παρακολουθούν πολύ τον deal. Λοιπόν, θα παίξουμε. Τρίτος γύρος λοιπόν. Τρίτο χτύπημα για τον τέταρτο γύρο. Και πάμε λοιπόν Μαριάννα να ακούσουμε τις επιλογές σου. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 7, στην Ελένη, νομός Ετωλοακαρνανίας. Το είπα. Το είπες. Καλή επιτυχία, Μαριάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Ελένη, λοιπόν, μισή Ελληνίδα, μισή Αμερικανίδα, γεννήθηκε στην Παλτιμόρη, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Μέχρι ποια ηλικία ήσουν εκεί? Μέχρι 10 ετών. Άρα έχεις πολλές μνήμες. Αρκετές. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι κρύβει το κουτί με τον αριθμό 7. Πάμε. 7.500 ευρώ. Άλλο ένα μεγάλο ποσό. Άλλο ένα μεγάλο ποσό. Φεύγει από το παιχνίδι. Το τρίτο μεγαλύτερο. Πάμε στο νούμερο 16. Πάμε 16. Νομός Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε η δικηγόρος μας τι διαγωγή θα δείξει. Ανοίγουμε. 500 ευρώ. Εύη. Άλλο ένα κουτί. Άλλο ένα κουτί λοιπόν. Πάμε στο 13. Νομός Αχαΐας. Πάμε στην Ελένη λοιπόν. Στην Ελένη. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Άνοιξε Ελένη. Ένα λεπτό. Εκεί ήταν το καλό ποσό. Παρακαλώ. Η μεγαλύτερη προσφορά, ναι. 1.700 ευρώ. Ευρώ
900 ήταν πριν. Είχαμε φτάσει μέχρι 1600. Σε καρδιογράφημα είναι. Λοιπόν. Τρίτο χτύπημα για άλλη μια φορά. Η Μαριάννα λέει όχι στα 1700. Κάνε τους υπολογισμούς. Το ταξίδι βγαίνει στη Disneyland. Ή όχι, ούτε αυτό. Τρία άτομα. Τρία άτομα. Disneyland. Δύσκολο, ε. Θέλει κάτι παραπάνω. Για τρεις μέρες. Είπαμε, εμείς είμαστε στην κρίση. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάμε. Θα δείξει. Πάμε στο πέμπτο γύρο, το δύσκολο πέμπτο γύρο και θα δούμε. Θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Λοιπόν. Τι λες? Λέω το νούμερο 14, νομός Μεσημείας, στη Μαρία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία ξεσφραγίζει και ανοίγει το κουτί με 1 ευρώ. Θα μιλώσουμε λίγο δημοσιογραφικά, κάτι θέλει να πει η Μαριάννα. Λέω είναι άλλο ένα κουτί, έτσι. Έχουμε άλλα δύο κουτιά. Άλλα δύο κουτιά. Λοιπόν. Θες να τελειώσει γρήγορα αυτός ο γύρος, ε. Βγαίνεις να τελειώσει. Θες να κλείσεις τα μάτια και ξαφνικά να έχεις βγάλει δύο κόκκινα. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι, είναι ο γύρος που πέφτουν όλοι κάτω. Μερικές φορές λένε ότι είναι ωραίο να απολαμβάνεις τα πράγματα όπως και αν έρχονται. Σίγουρα. Ζήσε και τον τρόμο ακόμη. Σίγουρα. Ζήσε σίγουρα. Και την απογοήτευση. Εμπειρίες. Εμπειρίες. Πες έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν. Πάμε στο 9. Νομός Μεσημείας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέει η νέα παίχτρια? Το μου είπε στο διαδρόμο. Καλησπέρα. Ένα θερμό χειροκρότημα για τη Μαργαρίτα μας. Δεν την γνωρίσαμε πριν. Πήγαμε κατευθείαν στο ψητό. Πήγαμε κατευθείαν στο διατάφτα και βλέπουμε εδώ πέρα και τον Καραγκιόζη. Δικό σου είναι. Ιστορικός Καραγκιόζης, του συζύγου. Είναι από τις παραστάσεις, ναι. Α, θα μας πεις. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νίκο. Φύγαμε. Ναι, 20 ευρώ! 20 ευρώ έξω! Λοιπόν, περιμένουμε να μας πεις το τρίτο κουτί ποιο θα είναι. Λοιπόν, το τρίτο κουτί... Ναι, ναι. Λέω να είναι το νούμερο 22, νομός Αττικής. Πάμε λοιπόν στο Τάσο. Να μας γλυκάνει, ελπίζω. Εύχομαι ένα κόκκινο. Ο Τάσος ξεσφραγίζει. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχει βγάλει 2 κόκκινα στον 5ο γύρο. Λέτε κυρίες και κύριοι να είναι το 3ο κόκκινο. Να δούμε και αυτό ένας παίκτης με τόσα κίτρινα να βγάζει 3 κόκκινα στον 5ο γύρο. Δύσκολα να το δει κανείς αυτό στον τύρ. Πολύ δύσκολο. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ανησυχούμε. Τάσο άνοιξε. Πάει το τηλέφωνο.
Θα τα βρίσκουμε να χτυπάει. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα ακούσουμε την προσφαρά του τραπεζίτη. Είναι λίγο εκνευριστικό έτσι, πραγματικά. Ευτυχώς εσείς κυρίες και κύριοι δεν τα ακούγατε, εμείς τα ακούγαμε τόση ώρα. Θα μπορούσε να σταματήσει, να πήγε αυτό στο καφεδάκι του, αλλά εκεί συνεχίζει, επιμένει. Παρακαλώ. Πείτε ό,τι θέλετε, σας ακούω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κλείσατε, τέλος πάντων, πείτε μου. Από χαρά λέει. 1.400 ευρώ. Για να μας εκνευρίσει το έκανε. Κάνει και αυτό το δικό του πόλεμο. Ψυχολογικός πόλεμος. Και δύο κουτιά στη συνέχεια. Ένα, δύο, τρία χτυπήματα και η Μαριάννα θα το παλέψει. Για να δούμε αυτός τώρα είναι... Να δούμε τα δύο κόκκινα. Δύο κόκκινα έχουμε, μπορούμε να τα βρούμε. Λοιπόν, θα πάμε στο νούμερο 11, ναι. Νομός Βιωτίας, στην καινούργια παίκτρια. Είναι η Μαργαρίτα. Είναι η Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα ξεσφραγίζει. Καλησπέρα. Η Μαργαρίτα... Καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Εύχεται καλή επιτυχία. Εύχομαι ο Καραγκιός να σου δώσει το μικρότερο. Η Μαργαρίτα ή Μαργαρό. Δεν έχει ο Καραγκιόζης χρήματα άλλωστα. Ελπίζω να μην έχει και στο κουτί. Πάμε. 5.000. Έφυγαν οι 5.000. Και συνεχίζεται το θρίλερ. Έχουμε 10.000 και 3.000 από καλά ποσά. Και δύο κόκκινα, από την άλλη δύο πολύ μικρά κόκκινα. 2-2. Είναι το τελευταίο κουτί αυτού του γύρου. Αμέσως μετά προσφορά. Πάμε στο νούμερο 21. Πάμε στο 21 λοιπόν. Καλή επιτυχία, Μαριάννα. Πάμε στο Γιώργο. Από την Κρήτη. Το λεβέντι μας. Γιώργη, Γιώργη. Έτσι. Χαμογέλασε ο Γιώργος, χαμογέλασε. Πώς να μην αισιοδοξήσει κάποιος όταν βλέπει το χαμόγελο του Γιώργου. Αυτό δεν σημαίνει ότι και το περιεχόμενο του κουτιού του είναι ίδιο. Όμως, εάν δεν είχες τύχη μέσα και έβλεπα Γιώργο να χαμογελά, θα νιώθα μια σιγουριά. Το εισέβρεξα λίγο πριν το δω. Και όντως όταν το είδα, διεπίστωσα ότι ο Γιώργος δίκαια, άξια χαμογελούσε. Είναι τα 5 ευρώ! Ακούω για τραπεζίτη. Αλλάξαν τα πράγματα. 3.000 και 10.000 τώρα. Τι λέτε? Είναι η μεγαλύτερη προσφορά που κάποιος είπε κάτι. Τι είπατε παρακαλώ? Είπατε 2.500. Ποιος το ανέφερε, ο κύριος? Είπε 2.500 ένας κύριος. Να, τον βλέπουμε τώρα. Και είναι σωστός. Μπήκε στο μυαλό του τραπεζίτη. 2.500 ευρώ. Ακολουθεί ένα κουτί, Μαριάννα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ένα κουτί. Τι λένε οι φίλοι μας για να ακούσουμε? Παίξε, λένε οι περισσότεροι. Μόλις ήρθε και ο σύζυγος. Μόλις ήρθε και ο σύζυγος, παρακαλώ, της Μαριάννας.
να τον υποδεχτούμε. Περάστε μας, ελάτε παρακαλώ. Ελάτε μας. Για χαρά. Περάστε. Ελάτε, ελάτε. Κάθεστε εδώ. Ήρθατε σε μια κρίσιμη στιγμή, σε ένα κομβικό σημείο. Έχουμε δύο κίτρινα και ένα κόκκινο. Προσφέρω το τραπεζίτη, είναι η μεγαλύτερη που έγινε στη σύζυγό σας, 2.500 ευρώ. Και σκέφτεται εάν θα κάνει deal or no deal. Εάν κάνει deal, πουλάει το κουτί της για 2.500. Αλλιώς πηγαίνει στο επόμενο κουτί, στον επόμενο γύρο, ένα κουτί. Τι προτείνετε? Να το παλέψει. Να το παλέψει, λέτε, έτσι. Ναι, είναι δυνατή. Σας έχω ξαναδεί εδώ, έτσι. Έχετε ξανάρθει να τη στηρίξετε. Ναι, 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 ναι. Και τώρα έρχεται από τη δουλειά κατευθείαν. Απευθείας, απευθείας. Για τη δουλειά σας. Έχω εταιρεία με καθαριστικά από επαγγελματικά. Απορριπαντικά, έτσι. Ναι, μάλιστα. Το διάβασα και στο κάρτα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Εύχομαι στη Μαριάννα. Ο Δήμος. Ο Δήμος. Ο Δήμος είπε να το παλέψεις. Είσαι δυνατή. Βέβαια, πολλοί δυνατοί έχουν λυγίσει εδώ στο deal. Πολλοί που νόμιζαν ότι είναι δυνατοί είδαν ότι όταν παίζεις με την τύχη, δεν είναι στο χέρι σου να την αντιμετωπίσεις. Ο οποίος μερικές φορές η τύχη είναι για τους τολμηρούς. Απλά η σκέψη μου αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 2.500 είναι μια πολύ καλή προσφορά. Αν είχα ένα κίτρινο μέσα... Θα τη δεχόσουν. Θα τη δεχόμουν. Αλλά τώρα σκέφτεσαι, εάν φύγουν πάντως χάρη οι 10.000, θα πας γύρω στα 1.000 με 1.500, ναι, κάπου εκεί θα παίξεις. Αν φύγουν οι 10.000. Εάν μείνουν όμως, αλλάζουν τα πράγματα. Ανεβαίνεις. Και αν καταφέρω να βγάλω το κόκκινο. Κόκκινο, ανεβαίνεις σίγουρα, πας κάπου εκεί ενδιάμεσα. Άρα νομίζω ότι σκέφτεσαι λογικά. Νομίζω ότι θα παίξω. Ένα, δύο, τρία. Η Μαριάννα συνεχίζει. Η Μαριάννα που είχε στο πλευρό της τώρα για το Δήμο. Σκέφτεται και μας λέει πού θα χτυπήσουμε. Λοιπόν. Εύβοια ή Αχαΐα. Θα πάμε... Πού θα κολυμπήσουμε, πες μας Μαριάννα. Και στα δύο μέρη θα κολυμπήσουμε στα βαθιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα πάμε στη Χάιντι, στο νούμερο 17. Πάμε στο 17, πάμε στην Εύβοια λοιπόν. Καλή επιτυχία Μαριάννα. Πάμε στην Κίμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαντούτη. Μαντούτη, συγγνώμη. Από την Κίμη ποιος είναι? Καινούργια η κουπέλα. Α, είναι η Μαρία, μπερδεύτηκε. Έχεις πάει στην Κίμη? Έχω πάει. Εσύ στο Μαντούτη? Όχι. Ψάχνει ένα κόκκινο. Το φω. Κυρίες και κύριοι, ό,τι ψάχνεις βρίσκεις. 2 ευρώ! 2 ευρώ! Ένα θερμό χειροκρότημα στο Δήμο! Στο Δήμο! Που με το που μπήκε έσπρωξε τη Μαριάννα στον επόμενο γύρο. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο τραπεζίτης. Παρακαλώ. €5.000. Σκέψου το. Θα ήθελα λίγη ησυχία γιατί ό,τι και να πείτε εσείς, έναν μόνο θα ακούσει. Και αυτός είναι ο Δήμος. Είναι δικιά της η απόφαση, αλλά είναι δυνατή, εγώ το πιστεύω. Και νομίζω ότι αφού φτάσαμε μέχρι εδώ... Να το πάμε. 1, 2, 3! Πάμε να τα σπάσουμε λοιπόν. Μαριάννα. Η Μαριάννα παίρνει τη δύσκολη απόφαση. Την απόφαση με το μεγάλο ρίσκο. Απέρριψε τη σιγουριά των 5.000 και πηγαίνει
για τα διπλάσια. Πάμε λοιπόν στην Ιωάννα. Ιωάννα, σε σφράγισε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι δυστυχώς οι 10.000. Άρα, 3.000 ευρώ για την Μαριάννα. Κάτω σύγει να το απολαύσεις. Ορίστε. 3.000 ευρώ δικέ σου. 3.000 ευρώ φεύγεις. Και εσύ ευχαριστημένη, αλλά και ο τραπεζίτης. Ουφ, κάνει από πάνω. Τι γλίτωσε. Καλά είναι, εντάξει. Μια χαρά. Καλά είναι, μια χαρά. Όλα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Η μεγαλύτερη προσφορά, ναι. 1.700 ευρώ. €1.700, 900 ήταν πριν, είχαμε φτάσει μέχρι 1.600, σαν καρδιογράφημα είναι. Λοιπόν, τρίτο χτύπημα για άλλη μια φορά. Η Μαριάννα λέει όχι στα 1.700, κάνε τους υπολογισμούς. Το ταξίδι βγαίνει στην Disneyland ή όχι, ούτε αυτό. Τρία άτομα. Τρία άτομα. Τρία. Δύσκολο, θέλει κάτι παραπάνω. Για τρεις μέρες. Είπαμε, εμείς είμαστε στην κρίση. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάμε. Θα δείξει. Πάμε στο πέμπτο γύρο, το δύσκολο πέμπτο γύρο και θα δούμε. Θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Λοιπόν. Τι λες. Λέω το νούμερο 14. Νομός Μεσημείας, στη Μαρία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία ξεσφραγίζει και ανοίγει το κουτί με 1 ευρώ. Χαμηλώσουμε λίγο τη μουσική, γιατί κάτι θέλει να πει η Μαριάννα. Λέω είναι άλλο ένα κουτί, έτσι. Έχουμε άλλα δύο κουτιά. Άλλα δύο κουτιά. Λοιπόν. Θες να τελειώσει γρήγορα αυτός ο γύρος, ε. Βιάζεις να τελειώσει. Θες να κλείσεις τα μάτια και ξαφνικά να έχεις βγάλει δύο κόκκινα. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι ο γύρος που πέφτουν όλοι κάτω. Μερικές φορές λένε ότι είναι ωραίο να απολαμβάνεις τα πράγματα όπως και αν έρχονται. Σίγουρα. Ζήσε και τον τρόμο ακόμη. Σίγουρα. Ζήσε σίγουρα. Και την απογοήτευση. Εμπειρίες. Εμπειρίες. Πες έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν. Πάμε στο 9. Νομός Μεσημείας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέει η νέα παίχτρια. Το μου κάνει το διαδρόμα. Καλησπέρα. Ένα θερμό χειροκρότημα για τη Μαργαρίτα μας. Δεν την γνωρίσαμε πριν. Πήγαμε κατευθείαν στο ψητό. Πήγαμε κατευθείαν στο διατάφτα και βλέπουμε εδώ πέρα και τον Καραγκιόζη. Δικό σου είναι. Ιστορικός Καραγκιόζης, του σύζυγου. Είναι από τις παραστάσεις, ναι. Α, θα μας πεις. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νίκο. Φύγαμε. Ναι, 20 ευρώ! 20 ευρώ έξω! Ο
Περιμένουμε να μας πεις το τρίτο κουτί ποιο θα είναι. Λοιπόν, το τρίτο κουτί... Ναι, ναι. Λέω να είναι το νούμερο 22, νόμος Αττικής. Πάμε λοιπόν στο Τάσο. Να μας γλυκάνει, ελπίζω. Εύχομαι ένα κοκκόκκινο. Ο Τάσος ξεσφραγίζει. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις βγάλει δύο κόκκινα στον πέμπτο γύρο. Λέτε κυρίες και κύριοι να είναι το τρίτο κόκκινο. Να δούμε και αυτό, ένας παίχτης με τόσα κίτρινα να βγάζει τρία κόκκινα στον πέμπτο γύρο. Δύσκολα να το δει κανείς αυτό στο deal. Πολύ δύσκολο, αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ανησυχούμε. Τάσο άνοιξε! Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο deal. Είμαστε πανέτοιμοι να πούμε την καλησπέρα μας καταρχήν στον Χάρη Αναγνωστόπουλο, τον δικηγόρο μας. Είμαστε έτοιμοι, Χάρη. Πανέτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να πούμε την καλησπέρα μας και στην καινούργια παίκτρια. Είναι η Μαργαρίτα. Γεια σου Μαργαρίτα. Από τον ομό Βιωτίας. Σε λίγο θα γνωριστούμε καλύτερα. Πάμε κατευθείαν στο σκαμπό, στη θέση που δίνουμε την εντολή ενεργοποίησης του χάρτη. Νομός Λέσβου, η Μαριάννα. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι θα πιείς καταρχήν? Θα πιω έναν καφέ. Ένα καφεδάκι παρακαλώ για τη Μαριάννα. Και περιμένουμε να μας φέρει και την κάρτα σου ο Γιώργος. Παίρνει και το μικρόφωνο ο Γιώργος. Έρχεται και ο καφές από τον Γιώργο. Μαριάννα Βιρβιλιού. Ναι. Είσαι από τη Μυτιλίνη, γέννημα Θρέμα, νικαιώτισσα όμως. Ναι, είναι η μαμά από τη Μυτιλίνη. Βέβαια, από τύχη γεννήθηκε εκεί η μαμά. Ήταν από Σμύρνη, είχαν έρθει η δική της Μυτιλίνη. Είχαν φύγει όμως οι γονείς της, είχαν έρθει νίκαια. Και πήγε η γιαγιά με τον παππού τότε για έναν γάμο. Η γιαγιά νόμιζε ότι ήταν 8 μήνων έγκυος, ήταν 9 όμως. Και το βράδυ του γάμου, ναι, η γιαγιά γέννησε. Α, μάλιστα, φοβερό. Οπότε η μαμά και έτσι... γεννήθηκε Μυτιλίνη. Μυτιλίνη. Έχεις πάει όμως? Ναι, έχω πάει πολλές φορές. Γιατί υπάρχει και σπίτι εκεί, ήταν εκεί ο αδερφός μου. Μέσα στη Μυτιλίνη, στο κέντρο, στην Απάνω Σκάλα. Τέλεια, έχεις δύο αδερφάκια, δίδυμα, ναι, αγόρι-κορίτσι. Αγόρι-κορίτσι. Και έχεις και μία κόρη. Έχω και μία κόρη. Τη Στέλλα. Τη Στέλλα. Ή Παστέλη. Ή Παστέλη. Ή Παστέλη, άκου Παστέλη. Παστέλη, πολύ ωραία. Παστέλη με δύο λου. Τη αρέσει το παστέλι, σαν όνομα. Μ' αρέσει, είναι γλυκό σαν το παιδί. Όχι, σε αυτή δεν αρέσει. Εκείνη το έχει συνηθίσει πλέον. Ναι. Γιατί τη φωνάζω συνέχεια έτσι. Τη φωνάζουν και στο σχολείο τώρα πια. Τη μάθανε τα πιτσιρίκια και τη φωνάζουν έτσι. Πόσο είναι? Είναι 3,5 χρονών τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Μαριάννα από τη Μυτιλίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτο γύρο. 5 κουτιά από 1 λεπτό μέχρι 60.000 ευρώ είναι τα ποσά μα, τα γνωστά εκεί είναι. Λοιπόν, να ανοίξουμε τον αριθμό νούμερο 3, νόμος Ηλίας, το Γιώργο. Ο Γιώργος, λοιπόν. Ο Γιώργος, ωραία Μαριάννα μπλούσα σήμερα, Γιώργο. Καλή επιτυχία. Δεν σ' άκουσα, Χρήστο. Ωραία μπλούσα, λέω. Ευχαριστώ, Χρήστο. Ναι. Ελπίζω να μην έχει τόσο πολλά λεφτά το κουτί όσο πρέπει η κοπέλα. Πόσα λεφτά έχει η κοπέλα, Γιάννα? Μπα, δεν είναι, Χρήστο, δημόδα. Ορίστε. Σουλο πράγματα, βέβαια. Δολάρια είναι αυτά? Ναι. Δολάρια, Δεν είναι πολλά. Μια χαρά είναι.
2-3 μέρες. 10 δόλαρα είναι, 10 δόλαρα, ναι. 2-3 μέρες υπόθεσης, τίποτα. 1-2-3, φύγαμε! Εδώ είναι τα πολλά λεφτά, δυστυχώς. Τα πολλά ήταν μέσα στο κουτί του Γιώργου. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Το νούμερο 1. Η Διονυσία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Η Διονυσία, λοιπόν, από Λόγκο, από το Λόγκο Αιγίου. Ναι. Ανοίγει το κουτί και 4.000. Βγάλαμε ένα μηδενικό τουλάχιστον. Από τις 40 στις 4. Κάτι είναι κι αυτό. Τρίτο κουτί, Μαριάννα. Τρίτο κουτί. Σχολείο που πήγαινες? Σχολείο πήγαινα στην Νίκαια, μέχρι και την πρώτη ηλικίου και μετά πήγα Πειραιά, στο πολυκλαδικό του Πειραιά. Νηπιαγωγός, είναι παντρεμένη. Είμαι παντρεμένη. Μαζί με τον Δήμο. Έχει στην Στέλλα 3,5 ετών. Έχετε δηλαδή. Και ήρθες εδώ για να κερδίσεις ένα ποσό, ώστε να κάνετε ένα ταξίδι όλοι μαζί στη Disneyland. Ναι. Αφού πρώτα πάρεις ένα αυτοκίνητο όμως. Αφού πρώτα ναι. Ναι, ναι. Ελπίζω να μην είναι το ποσό τέτοιο ώστε να κάνω σέρβις στο παλιό αυτοκίνητο. Α, έχουμε ήδη ένα αυτοκίνητο. Έχουμε. Το οποίο είναι σταματημένο τώρα γιατί... Όχι, όχι, όχι. Είναι σε κάνει σέρβις όμως. Είναι η Εύα. Η οποία, γιατί είναι, το αυτοκίνητο είναι γυναικείο, ναι. Είναι και το δυσάριθμος και... Εύα, είναι μάρκα Εύα. Τι είναι? Είναι ο αριθμός, είναι ε, ε, α και είναι Εύα. Μάλιστα, κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεύτερος γύρος. Να πάμε στο νούμερο 15. Νομός Εύβοιας. Μαρία. Ναι, η Μαρία. Μαρία, ξεσφράγισε. Άνοιξε το κουτί σου, Μαρία. 100 ευρώ. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Λοιπόν, να πάμε στο νούμερο 10, στη μάχη νομός Εύρου. Καλή επιτυχία, Μαριάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα τα ανοίξω κιόλας, θα παίξεις. Μάχη άνοιξε. 1500 ευρώ η μάχη. Τρίτο κουτί, Μαριάννα. Να πάμε στο νούμερο 5, στη Ματίνα, νομός Αρκαδίας. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ματίνα... Είναι και η μαμά σου εδώ, Ματίνα, ε. Γνωριστήκαμε έξω. Μου το είπε. Ματινάκι, άνοιξε, σε παρακαλώ, το κουτί σου. 10 ευρώ. Ωραίος γύρος ήταν αυτό, πολύ καλός γύρος. Άρα η προσφορά περιμένουμε να ανέβει. Παρακαλώ. Θα το μεταφέρω. Από 800 ευρώ πριν, 1600 τώρα. Διπλάσια. Πολύ καλά. Αλλά νομίζω ότι να παίξουμε άλλο λίγο. Συνεχίζει λοιπόν η Μαριάννα. Πήγαινε στο τρίτο γύρο με 60.000, 20, 10, 7,5. Μόνο τη 40 έχει χάσει. Συνεχίζουμε λοιπόν με αισιοδοξία. Λίγη προσοχή όμως τώρα. Λοιπόν, να ανοίξουμε το νομό Αττικής στον Κώστα και ελπίζουμε να έχει κόκκινο μέσα. Θα στενοχωρούσα εγώ τη γειτόνισά μου, μα είναι δυνατόν. Γειτόνισε γιατί? Άμα καταφέρω να τα ανοίξω το νομό. Ανακαλύψαμε ότι έχουμε λίγα στενά διαφορά. Και είχατε γνωριστεί, όχι? Όχι, δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε εδώ μέσα. Σε κάποια φάση είπε Νίκαια. Δεν κυκλοφορείς και... εσύ ή ο Κώστας στην περιοχή? Μπορεί να κυκλοφορούμε και δύο άλλες ώρες. Καλά, είσαστε τρεις δρόμους τόσα χρόνια και δεν έχετε βρεθεί. Περίεργο, κάτσε αυτό το ψάξω λίγο. Δεν είναι μαντούδι. Ορίστε. Με το συμπάθειο, αλλά δεν είναι μαντούδι. Νίκαια είναι. Έτσι. Ναι, αλλά είστε τρεις δρόμους. Ναι, αλλά. Πολυκατοικίες έχει εκεί. Εγώ την πολυκατοικία μου δεν ξέρω. Καλά, εντάξει, είμαι διαχειριστής, δεν ξέρω. Αλλά του απέναντι. Δεν γίνεται. Δεν βάζει πετρέλαιο.
Δεν πηγαίνει να πάρει τα χρήματα για τα κοινόχρηστα. Έρχονται, έρχονται. Σιγά μην έρχονται. Εντάξει, έρχονται, δεν έχουμε πρόβλημα. Φαντάσου αυτό που ανακάλυψε το ματάκι στην πόρτα, πόσα κοινόχρηστα χρωστούσε, έτσι. Για να φτιάξει το ματάκι. Οπότε πήγαινε άλλο, του χτυπούσε την πόρτα, αλλά δεν ξέρει. Έτσι ακριβώς. Εσύ είσαι καλοπληρωτής. Αφού είμαι εγώ διαχειριστής, μου τα δίνω αμέσως. Για τη γειτόνισσα. Γιατί καλή γειτόνισσα διάλεξες τον Κώστα, για να δούμε. Πάμε, 1, 2, 3, φύγαμε! Ναι, 550 ευρώ! Πάμε στο δεύτερο κουτί. Συνεχίζει η επέλαση της Μαριάννας. Συνεχίζεται. Λοιπόν, να πάμε στο νούμερο 12, νομούς Αργολίδας. Καλή επιτυχία. Για Δαματία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερήμωσε η γωνία. Για Δαματία ανοίγει το κουτί και 1000 ευρώ. Πολύ καλό και αυτό το ποσό. Μια χαρά είμαστε. Άλλο ένα κουτί. Σε κοιτάω, σε κοιτάω τόση ώρα. Εσένα, Κωνσταντίνα. Θα το ανοίξουμε. 20, νομός Θεότιδας. Στην Κωνσταντίνα. Καλή επιτυχία. Για πάμε στην Κωνσταντίνα πάλι. Είναι αλήθεια αυτό που γράφει η μπλούζα. Ποιο? Ναι. Μόνο. Σαν πρόεδρος λέει όχι. Ο πρόεδρος λέει όχι. Αλήθεια. Γιατί αυτό κάτι δείχνει, έτσι δεν είναι τυχαία. Είναι μήνυμα. Η απάντηση σήμερα κάπου εδώ μέσα. Χρυσόστομε. Θέλω να επανέλθεις στο επόμενο επεισόδιο με δικιά σου μπλούζα, σε παρακαλώ. Θα δω. Έλα Κωνσταντίνα. Ανοίγω. Τώρα. Δυστυχώς τα κουτιά λένε αλήθεια. Είναι σκληρή η αλήθεια μερικές φορές των κουτιών. Πολύ σκληρή η αλήθεια αυτή. Οι 60.000 είναι παρελθόν. Και απογοητεύεται η Μαριάννα. Απογοητεύεται βέβαια, βλέπει μια καλή παρέα εκεί πέρα από 5 μέχρι 20.000. Και αυτό την κάνει να παίρνει δύναμη, να συνεχίζει τη δύσκολη πορεία, αφού ακούσει βεβαίως πρώτα τον τραπεζίτη που πανηγυρίζει τώρα, πανηγυρίζει σίγουρα, έτσι δεν είναι κύριε τραπεζίτη? Συγκρατημένη αισιοδοξία λέτε, μάλιστα. Από 1600 που πάμε, πέφτουμε. 900 ευρώ. Τρία κουτιά είναι μετά. Ακολουθούν τρία κουτιά βεβαίως, τρία κουτιά. Είναι ο τέταρτος γύρος τώρα. Και ακολουθεί ο τελευταίος πέμπτος γύρος με τρία κουτιά. Ο πιο δύσκολος λένε. Είναι ο πιο δύσκολος, όσοι νομίζω. Παρακολουθούν πολύ τον deal. Λοιπόν, θα παίξουμε. 1, 2, 3. Τρίτος γύρος λοιπόν. Τρίτο χτύπημα για τον τέταρτο γύρο. Και πάμε λοιπόν, Μαριάννα, να ακούσουμε τις επιλογές σου. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 7, στην Ελένη, νομός Έτωλο Ακαρνανίας. Το είπα. Το είπες. Καλή επιτυχία, Μαριάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Ελένη, λοιπόν, μισή Ελληνίδα, μισή Αμερικανίδα, γεννήθηκε στην Παλτιμόρια, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Μέχρι ποια ηλικία ήσουν εκεί? Μέχρι 10 ετών. Άρα έχεις πολλές μνήμες. Αρκετές. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι κρύβει το κουτί με τον αριθμό 7. Πάμε. 7.500 ευρώ. Άλλο ένα μεγάλο ποσό. Άλλο ένα μεγάλο ποσό φεύγει από το παιχνίδι. Το τρίτο μεγαλύτερο. Πάμε στο νούμερο 16. Πάμε 16. Νομός Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε η δικηγόρος μας τι διαγωγή θα δείξει. Ανοίγουμε.
500 ευρώ. Έβγε, έβη, έβη. Άλλο ένα κουτί. Άλλο ένα κουτί, λοιπόν. Πάμε στο 13. Νομός Αχαΐας. Πάμε στην Ελένη, λοιπόν. Στην Ελένη. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Άνοιξε, Ελένη. Ένα λεπτό. Εκεί ήταν το καλό ποσό. Και πήγα εκεί, ήμουνα κάτω, πήρα σχολείο. Μια χαρά. Καλωμένο, συνέχισε. Πάμε στο επόμενο κουτί. Προσπαθώ λίγο. Ναι. Καλά κάνεις εσύ, ναι. Αλλά ωραία, όλα καλά. Μπας και σκεφτούμε και πούμε. Λοιπόν, θέλουμε το νομό Χίου, το νούμερο 19. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τίνος, λοιπόν, ανοίγει το κουτί και 2.000 ευρώ. Πάλι κίτρινο. Γιατί δεν θέλουμε κίτρινα, θέλουμε κόκκινα. Νηπιαγωγείο, πού πήγαινες? Πάμε, άμα να ξαναχωθείς, πες τα όλα. Αχ, στη Νίκαια. Νίκαια, αλλά πήρε, έβγαινες και στη Τσιρίκη. Όχι. Σε ποιο πεδότοπο πήγαινες? Δεν είχε τότε, είχαμε γειτονιές τότε. Τότε είχαμε γειτονιές. Είσαι της Αλάνας, κορίτσι. Σημάδια στα γόνατα και τέτοια. Είσαι και το Αλωνιού και το Σαλωνιού. Αμέ, γιατί όχι. Και τον δύο. Βέβαια. Okay. Χρειάζεται, νομίζω, να είσαι και τα δύο. Μάλιστα. Όπου πρέπει. Πάμε παρακάτω. Τέταρτο κουτί. Πού είναι το κόκκινο? Λοιπόν. Το 4. Νομός Κυκλάδων. Στον πρόεδρο. Ναι, ο πρόεδρος. Καλή τύχη να έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι σου είπε, συγγνώμη, δεν μπορώ αυτό να το αφήσω. Κάτι σου είπε η Κωνσταντίνα. Λέει ότι ελπίζει ότι έχω κόκκινο. Ορίστε. Λέει, πιστεύει ότι έχω κόκκινο. Α, πιστεύει ότι έχει κόκκινο. Το πρώτο τώρα. Στατιστικά θα... δεν είναι τόσο δύσκολη η μαδευσιά. Ωραία, το μαλλί σήμερα, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγα στη φίλη μου τη Ζέτα πριν έρθω. Φυσικά, φυσικά. Τι λέει η Ζέτα? Εντάξει. Καλοποιημένη πρέπει να είναι, γιατί όπω να πει με μικρότερο ποσό, έφυγε με 1500. Και πιστεύει τώρα ότι έχει εδώ πέρα κόκκινο το ελπίζω, ο Χρυσόστομο. Ελπίζω να πάει καλά. Διαπίστωσε ότι υπάρχει μεταξύ σα μια καλύτερη έτσι. Καλοκαίρι έχουμε, ναι, λίγο πιο ανάγκη. Βέβαια, στα μέσα Ιούνιου είμαστε, κυρίε και κύριοι, γι' αυτό θα ζητήσουμε από τον Μπάρι να βάλει και το summer time αμέσω μετά. Κατ' εξαίρεση, αμέσω μετά το κόκκινο που θα βγάλει ο Χρυσόστομο, να ετοιμαστεί ο Μπάρι. Πάμε! Ναι! 50 ευρώ! Εσύ, Μαριάννα, που κολυμπάς? Τώρα τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουμε πολύ συχνά Αλεξανδρούπολη, γιατί είναι ο άντρας μου από εκεί. Και πάντα Σαμοθράκη. Όχι, έχει και στην Αλεξανδρούπολη πολλές παραλίες. Είναι η Μάκρη, τα Δίκελα, από εκεί όλα. Και είναι πάρα πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραίες θάλασσες. Παρόλο που όσοι το ακούνε λένε καλά, έχει θάλα. Κι όμως, πολύ ωραία. Μάλιστα, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πέμπτο μας κουτί. Το πέμπτο μας κουτί. Το 2. Νομός Αττικής. Πάμε στο 2, στο Γιάννη. Στο Γιάννη. Γιάννη, έλα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης, πόσα χρόνια ήσουν στο Περού? 5,5 χρόνια. 5,5 χρόνια. Εκεί είχες πάρει μέρος σε καμιά τηλεοπτική εκπομπή? Αμέ. Αλήθεια? Ναι, ναι. Α, έτσι το είπα. Έχεις πάρει μέρος στην τηλεοπτική εκπομπή? Όχι, περίμενε, περίμενε. Σε ένα πρόγραμμα για κοκτέιλ που ήταν. Α, και ναι. Ως μπάρμαν, λοιπόν. Ναι, ναι. Για τη δουλειά σου. Τι εκπομπή ήταν αυτή? Ήταν. Ήταν το show, ήταν μεσημεριανή. Οι κουτσομπολίστικες, οι μεσημεριανές. Α, μεσημεριανές. Έχει και εκεί αντίστοιχες εκπομπές, έτσι. Και παραπάνω. Μοιάζει η τηλεόραση του Περού με την ελληνική τηλεόραση? Παίζει πολύ κουτσομπολιό. Δηλαδή, ναι, βλέπεις ότι το 60% είναι. Τη δίνει για τους γνωστούς, τι, ναι, κάνουν. Ναι, τι κάνουν, ναι, και ναι. Υπάρχει δηλαδή δυνατό star system. Υπάρχει, ναι, showbiz στο Περού πάρα πολύ. Είναι ικανή να βγάλει τόσες εκπομπές. Εμάς μας έχει φάει ποιότητα εδώ, Γιαννάκη. Έτσι είναι. Deal και τέτοιες εκπομπές. Άλλο επίπεδο. Λοιπόν,
Ένα, δύο, τρία. Ναι! 150 ευρώ. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. €800. Να παίξουμε άλλο λίγο. Συνεχίζει λοιπόν η Μαριάννα, πηγαίνει στον επόμενο γύρο και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.